Καλημερίζω τον βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Μαμουλάκη. Καλημέρα, τι κάνετε? Καλημέρα κύριε Δουλγεράκη, καλημέρα στους ακροάτες και τους ακροατές μας. Τώρα, από πού να ξεκινήσεις και τι να πεις? Από αυτό το θέμα το οποίο ανέφερα πριν από λίγο, αυτές τις ανακοινώσεις που έχω δει όλο αυτό το διάστημα για εσάς, για τα έργα κάτω στη Μεσαρά και τη χθεσινή κινητοποίηση, γιατί τώρα θα σας τα βάλω όλα που βρήκα την ευκαιρία μπροστά σας, και την χθεσινή κινητοποίηση από το Δήμο Φεστού που συμβολικά έκλεισε τον παλιό δρόμο εκεί, στον κόμβο στο Καστέλι, στα όρια με τη Γόρτινα. Για αυτά τα οποία γίνονται εδώ στον Άι Γιάννη το Χωστό, τι να πρωτοπώ? Με αυτά που γίνονται στο Αρκαλοχώρι, τι να πρωτοπώ? Ένα σχόλιο για το εργασιακό ζήτημα που αναφέρατε προηγουμένως, γιατί σας άκουγα. Αυτός ο εγκλωβισμός που έχει επέλθει τώρα στον χώρο του τουρισμού, διότι πράγματι δεν δύο χρόνια μέσα από αναστολές εργασίας, πάρα πολύ εργασιακό κοινό, αν θέλετε, απασχολήθηκε αλλού. Αυτό όμως ήταν και συνέπεια των επιλογών της κυβέρνησης, κύριε Δουλγεράκη, με το να μην αυξάνει το κατώτατο μισθό, με το να επικρατούν συνεχώς συνθήκες γαλέρας σε αυτούς τους εργαζομένους, προφανώς διεκδίκησαν και βρήκαν κάτι ώστε να εργάζονται. Μα μαζί τα λέγαμε και μαζί και με όλους τους υπόλοιπους και κυρίως με τους ανθρώπους από τον τουρισμό. Είναι δυνατόν τον άλλον του λες θέλεις οπωσδήποτε τα 50 ένσημα όταν σε καιρό πανδημίας δεν έχει δουλέψει και να του λες ότι διαφορετικά δεν μπαίνεις μέσα στο ταμείο? Πώς ζούσανε αυτοί οι άνθρωποι? Δεν θυμάστε τις κουβέντες που είχαν γίνει με τον πρόεδρό τους, τον κύριο Κοκολάκη, με τα εργατικά κέντρα? Σήμερα ρε παιδιά, τι ζητάς, τα ρέστα, δεν γίνεται. Κρούαμε τον κόδωνα του κινδύνου, κύριε Δουλγεράκη, εκείνη την εποχή. Βλέποντας την κατάσταση όπως εξελισσόταν, δυστυχώς και η κυβέρνηση με τις πολιτικές, αλλά και, φίλω να το πω, και οι μεγαλοξενοδόχοι, οι οποίοι πραγματικά απορώ, δεν αντιλαμβάνουν τη μεγάλη εικόνα, δεν είναι μόνο το κέρδος. Το ζητούμενο πάντα είναι και μια διαρκή ισορροπία. Διότι κάποιοι εργάζονται σκληρά και άοκνα για να κερδίσει η όποια επιχείρηση. Αν και αυτοί δεν τροφοδοτηθούν καταλήλως, αν δεν εκτιμηθεί ο κόπος τους, νομοτελειακά κάποια στιγμή και αυτοί θα αποχωρήσουν, θα βρουν κάτι διαφορετικό. Τώρα βλέπω και παρατηρούμε τα στοιχεία σε όλη τη χώρα. Είναι τεράστιο το κενό το οποίο υπάρχει πλέον, το στελεχειακό κενό. Η σεζόν είναι αντεπόρτας, είναι πρώτο πυλόν, έχει ήδη ξεκινήσει σε πολλές περιπτώσεις. Και βρίσκεται και η χώρα πλέον σε μια περιδίνηση, διότι τα έσοδα από τον τουρισμό, τα οποία αμέσως προκύπτουν από τα ξενοδοχεία και από άλλους φορείς του τουρισμού, είναι πολύ σημαντικά φέτος για τη χώρα και στηριζόμαστε στην όποια ανάκαμψη από την φετινή τουριστική χρονιά. Ελπίζω να υπάρξουν κάποιες τομές, έστω και τώρα, κάποια ισχυρά κίνητρα για να μπορέσουν να προσελκύσουν εργαζομένους και να υπάρχει μια εύρυθμη λειτουργία στην συντουριστική αγορά για φέτος. Μακάρι, τώρα, μακάρι. Μεσαρά, είδατε τι έγινε χθες? Ναι, πάμε τώρα Μεσαρά. Νομίζω ότι πια η υπομονή των κατοίκων έχει φτάσει στα όρια, κύριε Δουλγεράκη. Διότι ξέρετε, δεν είναι μόνο δύο ολόκληροι μήνες κομμένος ο νομός Ηρακλείου στη μέση. Πότε μάλιστα συνέβη αυτό? Στην έναρξη της τουριστικής σεζόν. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Απεδείχθηκε αυτά τα δύο τελευταία χρόνια, τρία, ότι ο δρόμος, ο κάθετος άξονας, με τα προβλήματά του, τις αστοχίες του, αλλά τη λειτουργία του μέχρι τώρα, έδωσε ανάσα, έδωσε αναπτυξιακή ανάσα στον Νότο, στη Μεσαρά, στον Κάμπο, και τουριστική και από αγροτικής άποψης, πρωτογενής τομέας κλπ. Τώρα 20 μέρες καταλάβαμε, γυρίσαμε πάλι την κάψουλα του χρόνου πίσω με το παλιό οδικό δίκτυο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Λοιπόν, είναι δικαιολογημένη λοιπόν η οργή και των ανθρώπων της αυτοδιοίκησης, αλλά και των κατοίκων, των εργαζομένων, των επιχειρηματιών της περιοχής, και είναι πραγματικά δικαιολόγητη και παράδοξη αυτή η αδιαφορία της κυβέρνησης. Και μάλιστα θυμάμαι χαρακτηριστικά και δεσμεύσεις υπευθύνων από την τηλεόραση του Crete TV πριν από δύο μισή μήνες, όταν είχε κλείσει μόλις ο δρόμος, οι διαβεβαιώσεις ότι Μάιο μήνα, όπως και να έχει, θα λειτουργεί κανονικά. Όχι μόνο δεν λειτουργεί ο δρόμος, αλλά και τα μηνύματα και οι προσλαμβάνουσες που έχουμε, κυρία Δουλγεράκη, αλλά καταδεικνύουν ότι πάμε για τέλος καλοκαιριού. Και το ζητούμενο είναι αν διορθώνονται τα προβλήματα, γιατί όπως ορθά είπατε πριν από λίγο, και τα προβλήματα του είχε και τις αστοχίες του είχε αυτός ο δρόμος, αλλά λειτουργούσε. Και χαίρομαι που ένας πολιτικός μηχανικός το λέει αυτό, ότι υπήρχαν και προβλήματα και αστοχίες. Σωστά, διότι το υποκείμενο του αναγλύφου, δηλαδή κάτω από τον δρόμο, επιλέχθη μια χάραξη το 2007. Εντάξει,
Η χάραξη όμως αυτή που επιλέχθη φάνηκε εκ του αποτελέσματος ότι ήταν άστοχη η εν λόγω επιλογή. Γιατί ήταν άστοχη? Διότι γεωλογικά, η γη δηλαδή ουσιαστικά, είχε πάρα πολλά προβλήματα εκεί. Ήταν αργυλώδη τα εδάφη. Ήταν μετάβλητα στη μετατόπισή τους. Είχαν, δηλαδή, ξέρετε, αυτό που λέμε πολλές φορές, δεν μπορείς στην άμμο να χτίσεις παλάτια. Εδώ κάτι αντίστοιχο συνέβη. Δηλαδή τι? Ένα κακό για θεμελίωση έδαφος, πάνω σε ένα κακό έδαφος έγινε ένας δρόμος. Τώρα αναρωτιέμαι πώς δεν το είδατε ξανά αυτό το θέμα, όταν είσαστε τουλάχιστον καταρτισμένοι εσείς και κύριε Μαμουλάκη, θα σας έλεγε κάποιος άλλος. Το 2015, καταρχάς, όταν ανέλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία εκείνη την εποχή, ο δρόμος είχε ήδη σχεδόν κατασκευαστεί. Αυτό που όφιλε να κάνει ήταν να το φέρει σε λειτουργία, έκανε μια εργολαβία σκούπα και ουσιαστικά έδωσε επιτέλους τον δρόμο στους πολίτες. Όμως η επιλογή από την αρχή, πριν από 20 χρόνια, ήταν λάθος. Δεν έγιναν σωστές τότε, όπως αποδεικνύεται, γεωτεχνικές μελέτες. Εξού και το πρόβλημα. Παρόλα αυτά, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν λύνεται. Υπάρχει τεχνική λύση. Το έχουν πει και τα στελέχη του ΟΑΚ, άλλωστε. Αυτή είναι την τεχνική λύση. Ζητάμε επιτακτικά από το Μάρτιο μήνα να προχωρήσει, να χρηματοδοτηθεί από την κυβέρνηση και να επιδιορθωθεί. Για να επιβεβαιωθούν οι όποιες αστοχίες, βλάβες και καταπτώσεις. Αυτό όμως θέλει γρήγορα αντανακλαστικά και πολιτική βούληση, κυρία Τουγεράκη. Πράγμα που απουσιάζει από την κυβέρνηση, κύριε Μητσοτάκη. Γενικά, οτιδήποτε αφορά την Κρήτη, βλέπουμε ότι υπάρχει μια δομική αδιαφορία, θα το έλεγα. Τώρα για το Αρκαλοχώρι λέτε. Σημειώνεται σε μια γραπτή σας δήλωση. Εξηγήστε μου τι εννοείτε. Χαθήκαμε το 2022. Πάμε για το 2023. Και να δούμε, μετά από τη συζήτηση μιας επίκαιρης ερώτησής σας στη Βουλή για τον πολεοδομικό και χωροταξικό σχεδιασμό εκεί στο Αρκαλοχώρι, τι εννοείται χαθήκαμε το 22, πάμε για το 23? Ναι, ας δούμε λίγο τη μεγάλη εικόνα. Το Αρκαλοχώρι, όπως όλοι γνωρίζουμε, έπαιζε ένα κομβικό ρόλο στην ενδοχώρα του νομού μας. Το Αρκαλοχώρι, κυρία Δουγεράκη, ερημοποιείται μέρα με τη μέρα. Θα σας αναφέρω και να ακούσουν οι ακροατές μας τα στοιχεία της Ελστάτ. Απογραφή 2011. Μόνο η Κομόπολη, δεν μιλάω για το Δήμο, μόνο η Κομόπολη Αρκαλοχωρίου, που αριθμούσε 4.300 συμπολίτες μας, σήμερα, το 2021 εννοώ, με την πρόσφατη απογραφή του Δεκεμβρίου, αριθμεί 2.700. Απομειώθηκε ο πληθυσμός, το πληθυσμιακό στοιχείο, κατά 40% μέσα σε μόλις 8 μήνες. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό? Πώς να πας να ζήσεις, είτε Αρκαλοχώρι είναι, είτε οικισμοί είναι, είτε Αρχοντικό είναι, είτε Σαμπάς είναι, είτε Γαλατάς είναι, πώς να πας να ζήσεις? Ακριβώς, ειδικά αυτό που είπατε, Σαμπάς, Γαλατάς, Αρχοντικό, υπάρχουν και οικισμοί οι οποίοι επί της ουσίας πρακτικά έχουν ερημοποιηθεί, έχουν ερημώσει. Δηλαδή εγώ πηγαίνω κατακτικότατα, το βλέπω, με πολύ μεγάλη ταχύτητα έχει επέλθει αυτή η ερημοποίηση. Άρα, τι πρέπει να κάνεις για να φτάσουμε στην ερώτησή μου προς τον αρμόδιο Υπουργό Χωροταξίας? Πρέπει γρήγορα να δημιουργήσεις τις συνθήκες για ένα χωροταξικό σχέδιο Μάρσα. Τι εννοείται δηλαδή? Δηλαδή να ενοποιήσεις το ειδικό χωρικό του αεροδρομίου με το πολεοδομικό της περιοχής του Αρκαλοχωρίου που είχε προχωρήσει πρώτου σεισμού, αφού επικαιροποιηθεί με τα νέα δεδομένα, και να εκπονηθεί η μελέτη χθες, ώστε να μπορεί να ξέρει ο καθένας που χτίζει, πόσο χτίζει, να μπορεί να επιδιορθώσει τα σπίτια του, να μπορεί ακόμα και η δημοτική αρχή να τρέξει και να δει κάποιες δράσεις συγκεκριμένες. Βασικό, το βασικότερο εργαλείο για μια ανάπτυξη ενός μιας περιοχής η οποία κινδυνεύει με ερημοποίηση είναι ο χωροταξικός σχεδιασμός. Καλά, αυτό είναι το χθες, εργαλείο. Το χθες, λοιπόν, σε ελληνικούς χρόνους είναι τώρα άσκοπο να το λέμε, είναι τελείως άτομο, έτσι. Ναι, και δυστυχώς αυτό κατεδείχθη τη Δευτέρα στην επίκαιρη ερώτησή μου, διότι ο Υπουργός ενώ είχε δεσμευτεί ότι μέσα στο 2022 θα έχει ο Δήμος, η περιοχή, οι κάτοικοι ουσιαστικά ένα όριμο και εγκεκριμένο νέο χωροταξικό σχέδιο για την περιοχή, το μετάσεισμού Αρκαλοχώρι, που είπαμε μόνο έτσι συγκρατεί τον κόσμο από τη φυγή, μου λέει προχθές, συγγνώμη, λάθος, δεν θα είναι το 22 έτοιμη μελέτη, λοιπόν, πάμε για το 23 και βλέπουμε. Συγγνώμη. Αυτό, μελέτη έτοιμη 23 και βλέπουμε που άντε να σε πάει τέλος 23 ή άντε να σε πάει στο 24, για την εφαρμογή της στη συνέχεια δεν απαιτείται ένας μήνας, έτσι δεν είναι? Σαφώς. Αλλά βλέπετε, τα πολεοδομικά ζητήματα απαιτούν χρόνο και είναι και το προηγούμενο βήμα πριν φτάσουμε στην κατασκευή, πριν φτάσουμε δηλαδή στην πραγματική ενίσχυση μιας περιοχής. Αλλά, ξέρετε, αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι ότι πόσο απέχουν τα λεγόμενα των κυβερνώντων από τις πράξεις τους.
όταν ήρθαν εκεί με τις μεθυσμένες υποσχέσεις στο Ακαλοχώρι, τις επόμενες μέρες του σεισμού, που ακόμα τα φώτα της δημοσιότητας ήταν πάνω στην περιοχή, και τι δεν υπόσχονταν, κυρία Δουλγεράκη. Πώς τις είπατε τις υποσχέσεις? Παρακαλώ. Πώς είπατε τις υποσχέσεις? Μεθυσμένες υποσχέσεις, ναι. Κάτω από τα τραπεζάκια μερακές. Ναι, ναι. Αυτό εννοείται. Έτσι για να καταλάβω, ναι. Ναι. Ακριβώς. Υποσχέσεις καινού περιεχομένου, διότι καινές περιεχομένου. Διότι μιλούσαν για μια ανασύνταξη περιοχής, ότι θα ξαναχτίσουμε σωστά, μάλιστα ειρωνεύεται ο κ. Μητσοτάκης τους κατοίκους, ότι δεν έχτισαν σωστά τα σπίτια τους, και ότι εν πάση περιπτώσει θα δημιουργηθεί ένα νέο Ακαλοχώρι. Μόνο λόγια. Γιατί στις πράξεις που απαιτείται κόπος και συνέπεια, νομίζω ότι δεν διέπονται από τέτοια έτσι ζέση στο να βοηθήσουν. Απομείωση του πληθυσμού, ένα το ζητούμενο. Νομίζω ότι οι αριθμοί δεν χρειάζονται άλλη αναφορά. 4.300 το 2011 απογραφή, 2.700 στο παραπροχθές. Ένα το κρατούμενο. Επιχειρηματική δραστηριότητα, η οποία από πάτη στην περιοχή τα γνωρίζετε, γιατί ξέρετε ότι κάνω και καθημερινά εκεί το ρεπορτάζ και μιλάω με τον κόσμο. Επιχειρηματική δραστηριότητα, η οποία είναι στα τάρταρα, ναι. Για να το πάω και λίγο παρακάτω. Εσείς και πιο κάτω. Και πιο κάτω. Εσείς ήδη καταθέσατε στο σύνολό σας οι βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ και το υπόμνημα του Συλλόγου Ελπίδα για τη χρηματοδότηση των επιχειρηματικών σχεδίων σε σεισμόπληκτες περιοχές. Και μπράβο τους στο Αρκαλοχώρι που είπανε, δεν είμαστε μόνο στο Αρκαλοχώρι για να δίνετε μόνο στο Αρκαλοχώρι και με δεδομένα του 19 κάποια ενίσχυση ό,τι πάρει ο καθένας. Υπάρχουν και κάποιες άλλες περιοχές που στη συνέχεια έχουν ενταχθεί και θα πρέπει και εκεί να διευρυνθεί αυτό το πακέτο. Και βέβαια να μην μιλάμε με δεδομένα του 19, γιατί είναι άλλο το 19 και είναι άλλο το 2021, Έτσι ακριβώς. Και τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή, και αυτό αφουγκραστήκαμε και από τον πολύ ενεργό Σύλλογο Ελπίδα. Δυστυχώς μέσα σε αυτή την μαυρίλα, αν θέλετε, της εξέλιξης στην περιοχή, το τι συμβαίνει, υπάρχει ένας ζωντανός οργανισμός, ένα ζωντανό κύτταρο στην περιοχή, με νέα παιδιά, επιστήμονες που τρέχουν τα θέματα και πιέζουν τους ηθήνοντες για να μην μείνει τελείως απροστάτευτο από οποιαδήποτε ενίσχυση στο Αρκαλοχώρι. Έτσι λοιπόν να κινηθήκαμε, κύριε Δουλγεράκη, νομίζω με υποχρέωσή μας, οτιδήποτε βοηθάει την επιχειρηματικότητα της περιοχής, με οποιονδήποτε τρόπο, το θεωρούμε ότι είναι κάτι απαραίτητο και το αναδεικνύουμε δεόντως. Κύριε Μαμουλάκη, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα.